Βαρίστα Τερήματος και Ρέι Κατιάκου. Ανδρεάτης. Διακαμόζη. Τίτης. Σουρτζίδης. Όχι. Θεοδοσίου. Παρόν. Γερατίδης. Παρόν. Σταματέλος. Παρόν. Ξαφίδης. Όχι. Πέρφου. Παρούσα. Τσιβίδου. Όχι. Κατζιωανίδης. Μέγας. Ερζίδης. Βασκαλίδης. Όχι. Γίτσας. Ρητήτου. Σπανός. Πορτοκαλίδης. Τσαρτσάκης Βασιλής. Καρασαβίδης Κώστας του Χρήστου. Παρασταθίδης Χρήστος. Ράτσου. Όχι. Καρασαβίδης Κώστας του Διογέννη. Δημητριάδης. Καλέντζης, όχι. Παπαδοπούλου, όχι. Σουμελίτης, όχι. Είναι και ο πρόεδρος του Πετριά, ο κύριος Κόλτσης. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία με τα θέματα της σημερινής συνάντησης, σαφώς θέλουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά για την εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας, τις πολιτικές εκδηλώσεις που είχαμε. Είναι ο Πανήγυρη. Θεωρώ έτσι από ένα λίγο ακόμα κομμάτι ότι ήταν μια επιτυχής διαδικασία. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια και στην δημοκρατία στους σώους που συνεδέλησαν την εκδήλωση. Έτσι και άλλες γραφές οι δραστηριότητες, τουλάχιστον που ανεβάζουμε τη δραστηριότητα και την κίνηση στην περιοχή μας. Οι καινοτόμες δραστηριότητες που θα πρέπει να συνεχιστούν και ελπίζουμε και τον χρόνο να είναι ακόμα πιο επιτυχής. Είμαστε έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Πράγματι, πρόεδρε, σωστά το ανάφερα, ανέφερες, πρέπει να κάνουμε, να πούμε δύο λόγια για την Ευρωπανήγυρη, την 7η Ευρωπανήγυρη του Δήμου μας. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος, οι επισκέπτες, ο κόσμος που ήρθε στη Σκύδρα ήταν πολλής. Ένα μεγάλο εμπορικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό γεγονός, καλοκαιρινή μεγάλη γιορτή για τον τόπο μας, που πραγματοποιείται στα πλαίσια όλων των πρωτοβουλειών και των δράσεων που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή από το 2015. Και πραγματοποιείται για όλους τους λόγους που αναφέραμε και στα εγγένεια της Ευρωπανήγυρης. Κάποιος από αυτούς που εξωστρέφει την ανάπτυξη της πόλης μας, των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση των εμπόρων, των επιχειρηματιών, των δημοτών μας. Στην Ευρωπανήγυρη φέτος πουλήθηκε ένας γεωργικός ελκυστήρας από έναν εκθέτη. Είχαμε συμμετοχές και από βιομηχανίες της περιοχής και από βιοτεχνίες, από πολλούς εμπόρους, επαγγελματίες που διαφήμισαν το προϊόν της εργασίας τους. Είχαμε μεγάλο αριθμό εκθετών και όπως είπα και πιο πριν, ο κόσμος το ακάλεσε, το αποδέχτηκε την Ευρωπανήγυρη, έχει πλέον μετατραπεί σε θεσμό για όλη την περιοχή, όχι μονάχα για το Δήμο Σκύδρας και για την ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως αυτό μας γεμίζει χαρά και μεγάλη ικανοποίηση. Να ευχαριστήσω, θέλω, όλους τους συνεργάτες μου που δούλεψαν πάρα πολύ, συνεργάστηκαν πολύ όμορφα και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα. Εντάξει, τα είπαμε και στην Ευρωπανήγυρη, τη Σοφία της Αμαρτζήτου, συγγνώμη, τον αρμόδιο αρχιτέκτονα τον Πάπη Γερατίδη, την Ιωάννα Τιβέρου, τον Θανάση Λογίτσα, τη Μαρία Τιγιακαρνώση, ίσως ξεχνάω. Τον πρόεδρο της Σκύδρας, βεβαίως, ακούραστος, τον Άκη τον Αντωνιάδη, όλους τους αντιδημάρχους, προέδρους. Από καρδιά σας ευχαριστούμε. Αυτές τις όμορφες 5 ημέρες και 5 βραδιές που ζήσαμε όλοι. Και τον χρόνο λοιπόν με υγεία. Λοιπόν, πρέπει σε ένα θέμα εκτός σημερινής διάταξης, συμφωνούμε να το συζητήσουμε. Το θέμα έχει να κάνει με τη Διαθήκη Βοιατζέρη. Είναι η συγκρότηση επιτροπής που προβλέπει η Διαθήκη μέσα. Η οποία είναι τριμελής, αποτελείται από τον εκάστοτε δήμαρχο, τον εκάστοτε αστυνομικό διευθυντή του ΑΤΑΦ Σκύδρας και
και τον ιερέα, ορίστε, διοικητή, ναι, ναι, ναι. Και τον ιερέα του, τον προκατήμενο, δεν ξέρω πώς λέγεται, τον Εθνέριο, ναι, του ιερού ναού Αγίου Στεφάνου, όποιος προείσπαται σε αυτές τις αρχές κλπ. Είναι αυτή η τριμερής επιτροπή, αν συμφωνείτε, να συζητηθεί, να συμφωνείτε για τη συγκρότηση της επιτροπής. Αυτή προκύπτει από την ίδια τη Διαθήκη. Θέτει η Διαθήκη ως όρο τη συγκρότηση τριμερούς επιτροπής που θα παρακολουθεί την εκτέλεση της τελευταίας διάταξης του Διαθέτη και ορίζει ότι θα αποτελείται από τα τρία πρόσωπα που ανέφερε η κυρία Πολοβού. Ναι, δικάζουν δηλαδή με τον κύριο. Έχει δηλαδή στα παρούσα φάση από εμένα, από τον κύριο Δούμου και από τον Παπαντώνη. Μόνο το συνάδελφοι. Ναι. Κάτι ερώτηση μάλλον. Ωραία. Στήριξε ομόφωνα. Προχωράμε τα θέματα τη σημερινή διάταξη με πρώτο θέμα έκθεση απόφαση οικονομική επιτροπή για αναμόρφωση του ρευματισμού εισόδων και εξόδων του 2023. Λοιπόν, έχετε πάρει την εισήγηση. Ναι. Στην οποία αναγράφεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών για την διαδικασία των εκλογών απέδωσε στο Δήμο Σκέδο το ποσό των 14.200 ευρώ. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το ποσό. Δεν θα με βάσει τους υπαλλήλους που εργάστηκαν τα συνεργεία. Το ποσό που τελικά προκύπτει είναι 13.400. Εμείς όμως πρέπει να αποδεχτούμε το ποσό των 14.200 ευρώ και ακολούθως θα γίνουν οι αφαιρέσεις. Και αποδεχόμαστε λοιπόν αυτό το ποσό σε εκλογική αποσημείωση υπαλλήλων για την εξαγωγή των εκλογών της του Μαΐου του 2023. Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη δημοκρατία. Ναι. Είναι η πρώτη δημοκρατία. Είναι η πρώτη δημοκρατία. Είναι η πρώτη. Συμφωνεί να δεχτεί τη δεχόμενα. Δεύτερο θέμα, έκθεση απόφαση οικονομική επιτροπή για τροποποίηση τεχνικού προγράμματο έργου και αναμόρφωση του προπολογισμού. Εισόδων και εξόδων του 2023. Έτσι, είναι η σύγκριση τη υπηρεσία ανάλογα με τι ανάγκε του προκύπτου. Εισηγείται την αναμόρφωση του προπολογισμού και ακολούθηση του τεχνικού προγράμματο, όπω ειδικότερα κατά ποσά, κατηγορίε. Αναφέρει η εισήγηση που μας έχει κοινοποιηθεί. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία, παρακαλώ. Θεωρώ ότι τα έχετε διαβάσει. Κάποια κοινοποίηση ερώτηση. Ωραία. Ναι. Δημόφωνα, τρίτο θέμα, έγκριση απόφαση οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση του υπολογισμού εισόδων εξόδων. Το είχε εδώ. Ναι. Μία απόφαση. Είναι για τις αμοιβές νομικών που είναι και η επιχορήγηση. Ναι. Έχουμε την νομίζω εξή το αποδικός αμοιβές νομικών με το ποσό των 25.000 και η επιχορήγηση στο ΕΦΑΚ με το ποσό των 10.000. Επειδή στάθηκε την επόμενη μέρα με email. Συμφωνούμε, συνάδελφοι. Ψηφίζει δεμόμονα. Τέταρτο θέμα. Έγκριση διαδραχών δημοτικών θεωρών 2023. Υπάρχει σχετική εισήγηση της υπηρεσίας για διαγραφές θελών σε δημοτών μας για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη που έχει ετοιμάσει η υπηρεσία. Πηγή από παραδομή. Συμφωνούμε, συνάδελφοι. Ψηφίζει και αυτό μόμονα. Το ίδιο και το πέμπτο θέμα. Αφορά την έγκριση διαγραφών δημοτικών θελών. Απευθείας από λάθος ψηφοδελτίους, λάθος στρέμματα, λάθος αριθμή τεμαχίων. Ψηφίζει και αυτομόχωνα. Έκτο θέμα, έγκριση απαλλαγής ή μικροαυξήσεων δημοτικών θελών νοσηλεύει. Για το συγκεκριμένο, ναι. Για το συγκεκριμένο σε δημότη μας. Και το έκτο και το έκτο, έτσι. Έκτο έκτο μαζί, έκκληση απαλλαγής, προαπτύξης των δημοτικών θελών. Λοιπόν, κάνει μία αναφορά συνολική υπηρεσία στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει. Αναφέρει ότι μπορεί σήμερα, χωρίς να ισχύει κάποια γενική διάταξη νόμου ή ρύθμιση, μπορεί να υπάρχει απαλλαγή από προσαυξήσεις οφειλών σε δημοτών, όταν δεν έχει λάβει γνώση, δεν έχει πάει δηλαδή ειδοποίηση από τον Δήμο
ως προς την οφειλή ή της αλάρτος διεύθυνση δρασιακά, μη επίδοση δηλαδή της ατομικής υλοποίησης, για λόγους οικονομικής αδυναμίας που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας και σε ιδιαιτερότητα της υπηρεσίας. Στις εισηγήσεις εδώ τις συγκεκριμένες αναγράφεται ότι υπήρχαν διαφορετικές διευθύνσεις για τους δημότες στους οποίους αναφέρεται και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ονόματά τους και καλούμαστε να λάβουμε απόφαση για το αν αποφασίζουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Και για, και για το έκτο θέμα και για το έβδομο θέμα και η εισήγηση που γίνεται είναι για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις γιατί αποδεδειγμένα στάλησαν οι ειδοποιήσεις από την υπηρεσία στον τόπο το πραγματικό της κατοικίας. Στην πρώτη περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση κοινοποιούνταν οι λογαριασμοί αλλά σε άλλο επίθετο, δεν ελάβανε δηλαδή και πάλι γνώση. Ναι, και καταβάλλεται εφάπαξ στο κεφάλαιο σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποια πολλή ερώτηση. Πολύ ασυμβούν. Συνάδελφοι, εγώ. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ένας ο οποίος αλλάζει το τόπο κατοικίας του, δημόσιο, δεν είναι προηγουμένως να έρχεται εδώ και να ενημερώνει. Ναι, κανονικά πρέπει να ενημερώσει, αλλά πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί όταν αλλάζουμε τη διεύθυνσή μας, ενημερώνουμε το λογιστή μας, ενημερώνουμε την εφορία μας, γνωρίζουμε. Έτσι, άρα υπάρχει και ένα στοιχείο σκοπιμότητας. Στοιχείο σκοπιμότητας, δεν θα το πω. Μία αμέλεια. Αμέλεια, ναι. Αμέλεια σίγουρα υπάρχει. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, στο σύμπαν, λίγο να το πούμε καλύτερα. Ρωτάω. Δημήμως, δεν θα έπρεπε να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό το θέμα. Πώς θα το δούμε. Προκειμένου. Γιατί θα πει, δεν ξέρω, θα αποφασίσουμε τέλος πάντων. Θετικά ψηφίζω. Δεν θα πρέπει εμείς να ενημερώσουμε τους δημότες ότι όποτε αλλάζουμε διευθύνσεις θα πρέπει να ενημερώνουμε το Δήμο. Αυτό νομίζω ότι γίνεται και στο παρελθόν. Γενικές αναφορές και ενημερώσεις από την Εκκλησία. Δεν διαγράφει όμως. Κεφάλαιο. Όχι, δεν διαγράφει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα πρέπει όμως οι δημότες να ξέρουν ότι σε κάθε φορά που αλλάζουν κατοικία να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι απλά τα πράγματα. Όπως ενημερώνουν και τράπεζα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, συγκεκριμένα. Τι δημόσια, έτσι. Αφοράμε στο 8ο θέμα, έγκριση ορίου συναλλαγών που αφορούν σε μεταφορές από το τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης του Δήμου μας που υπηρείται στην τάξη της Ελλάδος. Έχει μοιραστεί η εισήγηση. Στην οποία αναφέρεται όλη την οι εντολές μεταφοράς ποσών άνω των 50.000 ευρώ που εκδίδονται από το Δήμο προς την τράπεζα της Ελλάδος να υπογράφονται από ταμεία ή αναπληρώτερη και από την πιστάμενη των οικονομικών υπηρεσιών, δηλαδή τον κύριο Καραπαναγιώτη. Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά. Συμφωνούμε. Κύριε Δημόχαμα, ένα θέμα, έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη νομοθότησης μετά από την 128 απόφαση του 2023 απόφαση κορονοϊκής εκπροσωπής αφορά 3.200 ευρώ συντηρητικά και εξελίξη της πίστος. Σύμφωνα με το κωδικό 661, 11. Και το 10ο μαζί. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου, το ίδιο πράγμα δηλαδή αμοιβές δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του κύριου Στήτρα στο πλαίσιο της επιτυχίας του Δημοτική Παυλίδης ΑΕ, κατάθεση προς τον λόγο στην αισθητήσια αίτηση ανέρεση στον Άγιο Πάγο και κατάθεση αγωγή στο πρωτοδικείο έδωσα 5.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 10.000 ευρώ ΦΠΑ αντίστοιχα εξειδίκευση τη πίστοση στο δοτικό έπειτα. Λοιπόν, όπως ξέρετε και όπως συζητήσαμε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, αποφασίστηκε και από την Οικονομική Επιτροπή η ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο Θεσσαλονίκης στον κύριο Μακρύ της αντιδικίας μας με την τοπική Παπλίδη, διότι υπάρχουν ειδικά νομικά θέματα όπως προέκυψαν με την διαγραφή ή όχι της οφειλής. Ελήφθη η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή σε προηγούμενες συνεδριάσεις
έρχεται η αμοιβή και όλα τα έξοδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι διαφορετικά είναι ένα ποσό της τάξης των 120 ευρώ. Η υπόθεση είναι πολύπλοκη, έχει ιδιαίτερα νομικά θέματα. Πώς εκ τούτου, καλούμαστε να αποφασίσουμε την αμοιβή για τη σύνταξη ονομοδότησης συγκεκριμένης και ειδικής για τις ειδήσεις εταιρείας του Μικής Παυλίτης από το ποσό 3.000 ναι, και επιπλέον πρόσθετες νομικές πράξεις προς υποστήριξη των επιχειρημάτων του τύπου μας, την κατάθεση πρόσθετων λόγων στην ασκηθήσα αίτηση ανέρεσης που εφερμεί στον άλλο πάγκο και την κατάθεση ξεχωριστής αγωγής διεκδίκησης αποσημείωσης στα πλαίσια του αιτήματος ακυρότητας της καταγγελίας που προβάλλει ο Δήμος Κίδρας. Τα ποσά είναι τα αναγραφόμενα, στα θέματα της σημερινής σας διάταξης. Θα καλούμε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κάποια ερώτηση, προτεύξη. Λοιπόν, ερχόμαστε και τα δέκα. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχεστε μετά 10 χρόνια από το διορισμό του κ. Πατρετσίνη, του δικηγόρου για την υπόθεση της Δημοτικής Παυλίτης και διορίζουμε άλλο μου δικηγόρο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και μας ζητάτε τώρα να ψηφίσουμε ουσιαστικά 22.500. Ο κ. Πατρετσίνη όλο αυτό το διάστημα πόσα χρήματα έχει. Ένα. Λοιπόν, ουσιαστικά για μια χαμένη υπόθεση όσο αφορά τα χρήματα, γιατί τα χρήματα θέλει συνδίκηση όπως ξέρουμε η απόφαση. Έτσι, και έχουμε μια άλλη. Και έχουμε την ανατροπή της κατάστασης. Έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. 3.000, τόσο. 3.200 για μια γνωμοδότηση. Στη Σκύδρα είναι. Εντάξει, δεν είμαστε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ένα αυτό. Και τα 10.000 αυτά που λέτε, 10.000, τι ακριβώς θα μας κάνει ο δικηγόρος, τι ακριβώς, 10.000 είναι πολλά λεφτά. Τι ακριβώς θα μας κάνει ο δικηγόρος. Εγώ θα σας πω το εξής. Το 2008 ο δικηγόρος που διόρισε ο Δήμος Μενίδος, παράλληλα με τη δικηγόρο στο πρωτοδικείο έδεσας, την κυρία Δημητρίου Ιωάννα, η οποία μετά έγινε εισαγγελέας, είχαν δύο δικηγόρους, μία από το πρωτοδικείο της έδεσας και ένα δικηγόρο Θεσσαλονίκης, τότε πήρε, ζήτησε 42.000 για ένα ποσό πολύ πολύ πιο μικρό, γιατί τα δικαιώματα και η πορεία της υπόθεσης και ο χειρισμός της υπόθεσης είναι ανάλογα με τις ώρες, είναι ανάλογα με τα δικαστήρια, τα παράβολα έχουν να κάνουν με το ποσό που διεκδικεί. Εντάξει, στο ύψος των παραβόλων, οι κρατήσεις και όλα τα σχετικά. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πιστεύω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει ότι η υπόθεση θέλει πολλή δουλειά και έχει ιδιαίτερα νομικά θέματα. Λοιπόν, στην καλή τότε, όχι στη Σκύδρα, στην καλή το 2008, ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση για την αγωγή αλλαγής απρόπτης μεταβολής ειδικών που κατέθεσε η Δομική Παυλίδης στο μονομελές πρωτοδικείο της έδεσας, ζήτησε 40.000 και συμβιβάστηκε με τις 36.000 χωρίς να συντάξει δικόγραφο για να κάνει την αντίκρουση για τις προτάσεις. Γιατί υπάρχουν οι νόμοι, τα δικαιώματα των δικηγόρων και όλα τα σχετικά. Θεωρώ
θεωρώ ότι το ΜΟΣΟΥ με βάση την πολυτιμότητα της υπόθεσης και τα ιδιαίτερα νομικά θέματα που έχει, είναι εύλογο, είναι ανάλογα, όπως σας έχω πει πιο πριν, με όλα τα θέματα, με όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν, με όλη την εργασία, τις ώρες που θα απαιτηθούν, με τα παράβολα τα οποία είναι υψηλά, έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Επιπλέον, 10.000 ευρώ, σας είπα, ξεχωριστή αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας που έκανε η νομική Παυλίδης. Το διαφωνώ με τα ποσά. Δηλαδή να μην προχωρήσουμε στην αστυνομία. Όχι, δεν είπα αυτό. Είναι τα χρήματα πολλά. Είναι πολλά τα χρήματα. Εδώ έχουμε να ψηφίσουμε τα χρήματα. Εύλογα είναι τα χρήματα. Κατά την άποψή σας. Για μένα είναι πολλά. Κατά την άποψή που επικρατεί σε όλο τον νομικό κόσμο. Όχι κατά την δική μου άποψη. Σας είπα κάτι. Το 2008, χωρίς να συντάξει αγωγή, στην καλή, όχι στη σκύδρα, ο δικηγόρο ζήτησε συμβιβάστηκε με τις 36.000 ευρώ. Και τα έγγραφα υπάρχουν μέσα στο φάκελο. Και με άλλο δικηγόρο που είχε στο πρώτο δικαίωμα. Δεν πήρε τρία. Εδώ που ήθελα να ρωτήσω πάνω στο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί το πρώτο καλή. Η σύνταξη τη νομοδότηση που καλούμαστε να ψηφίσουμε γίνεται χρονικά στο σωστό χρόνο να πω ή έπρεπε να έχει γίνει από διαδέστερα χρόνια. Με όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε και η αντιδικία με την εταιρεία Παυλίδης. Αν γίνεται χρονικά, χρονικά σε αυτό το σημείο που γίνεται, είναι το σωστό χρονικό περιθώριο το οποίο έχει γνωμοδότηση, ή έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Εμείς γνωμοδοτήσεις σε κάθε φάση της πορείας έχουμε. Έχουμε, τις έχουμε πάρει τις γνωμοδοτήσεις και κινόμασταν σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του δικηγόρου. Του δικηγόρου μάλλον. Αλλά είπαμε, επειδή και τα χρήματα είναι πολλά και η υπόθεση είναι μεγάλη, είπαμε να απευθυνθούμε σε ένα δικηγόρο που είναι εξειδικευμένο, γιατί είναι εύκολο. Και πώς θα αποφασίσουμε για διαγραφή ή μη διαγραφή ενός τόσο μεγάλου ποσού. Το σώμα είναι να έχουμε μια επιπλέον τροποδότηση. Έχουμε όμως χρονικά από τότε που έπρεπε υπάρχουν σχετικές νομοδοτήσεις. Υπάρχουν νομοδοτήσεις. Βεβαίως. Ναι, ναι. Οι οποίες δεν καλύπτουν να πω την κατάλληλη περίπτωση. Είναι μεγάλο το ποσό το οποίο καλούμαστε να αποφασίσουμε, σας είπα, τη διαγραφή ή μη. Και αυτό το οποίο θα μας καλύψει θα είναι μια επιπλέον νομοδότηση. Έτσι θεωρώ εγώ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με επιτρέπετε. Γιατί δεν αλλάξει. Γιατί δεν αλλάξαμε το δικηγόρο προκειδέστερα και θέλουμε τώρα, μετά 10 χρόνια. Λοιπόν, ο δικηγόρος ο προηγούμενος τα βασικά και τα απαραίτητα και τα απαιτούμενα τα έπραξε. Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια νέα δεδομένα. Αυτά καλούμαστε να υποστηρίξουμε και στον Άριο Πάγο. Εντάξει, δεν έχει συζητηθεί η υπόθεση, έχει προσδιοριστεί για το 2024. Η εκπροσώπησή μας στον Άριο Πάγο είναι καλό να υπάρχει από έναν δικηγόρο που ασχολείται κατά κόρο με τέτοια θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δικαστήριο. Ο κύριος Παντετσίνης έπραξε και τα νόμιμα και τα απαιτούμενα στα πιο χαμηλά δικαστήρια. Πρωτού πάμε δηλαδή στον Άριο Πάγο και στο πρωτοδικείο και στο εφετείο. Τώρα, στον τρίτο βαθμό, σε αυτό το βαθμό, καλό είναι να υπάρχει ένας εξειδικευμένος δικηγόρος. Όχι, όχι. Αυτό που λέμε, Πρόεδρε, στον Άριο Πάγο, υποστήριξε τις θέσεις και τις άποψες που έχει ο Δήμος, ότι ο νόμος αυτός είναι φωτογραφικός, είναι αντισυνταγματικός. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνει για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών να ακυρώνονται τα πάντα, να διαγράφονται τα πάντα. Είναι φωτογραφικός νόμος. Δεν πρέπει αυτό να υποθεί, δεν πρέπει να το δει το ακυρωτικό δικαστήριο, δεν πρέπει να το υποστηρίξουμε. Γιατί έχει κάποιος διαφορετική άποψη ότι είναι ένας νόμος που επιφέρει, τέλος πάντων, τους νόμους δεν τους κρίνουμε, αλλά η άποψή μας είναι ότι είναι φωτογραφικός, αντισυνταγματικός και το παλέψουμε στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πού είσαι, άλλη. Πού κατά. Ωραία. Καλό.
Ένα και δέκατο θέμα. Έγκριση εξ αρχή του 11.2023 απόφαση του Συμβουλίου του ΕΚΑΚΟΗ για την πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού εισόδου του εξόδου 2023. Υπάρχει η απόφαση του ΕΚΑΚ, στην οποία αναγράφονται τα ποσά κατά κατηγορία της αναμόρφωσης. Κάτι υπάρχει κάποιο ερώτημα. Έχει μοιραστεί η εισήγηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση για να είναι κάπω τα χρήματα τη εισήγηση για να μην κάνω τώρα. Λοιπόν, συμφωνούμε στην άλλη. Ψηφίζω μόνο το 10ο θέμα, τροποποίηση τη αριθμού 83-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμό δικαιούχων αποζημίωση νερών του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην εισήγηση αναφέρεται είναι η αλλαγή αντιδημάρχου παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Ήταν ο κύριος Πασχαλίδης, αντικατέστατε με τον κύριο Γεραντίδη με απόφαση δημάρχου. Οπότε αλλάζουν οι δικαιούχοι. Φεύγει από τον Ιούλιο του 23 από την κατάσταση ο Γεραντίδης, αφού είναι δικαιούχος αντιπιστίας σαν αντιδήμαρχος. Και μπαίνει ο Πασχαλίδης ξανά που είναι ξανά κοινωνικός σύμβουλος. Σε κάθε τροποποίηση που εμπέρχεται με απόφαση δημάρχου, αλλάζει κάθε φορά η κατάσταση των δικαιούχων, κάνει λίγο πιο δύσκολη τη δουλειά και τη μισθοδοσία. Συμφωνούμε συνάδελφοι. Αφήνει διαμόχωνα, 13ο θέμα, έκκληση πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία του δικαίου ορισμένου χρόνου και επικάλυψη των αναγκών καταλήξεων των ασφαλιστικών μονάδων για το 2023, για το έργο του 2023-2024. Ναι, όπως αναγράφει η εισήγηση η οποία έχει κοινοποιηθεί, το Υπουργείο ενέκρινε για το λίγο μα 104 ώρες ημερησίως και 35 άτομα για τις θέσεις των σχολικών καθαριστριών. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές και όπως γνωρίζετε, οι θέσεις αυτές δεν επαρκούν. Με αποτέλεσμα ο Δήμος τώρα με τις αυξήσεις που έχουν γίνει και με τις υπόλοιπες που πρέπει να καλύψουμε, υπολογίζουμε ότι συνολικά θα καταβάλει φέτος 120.000 ευρώ για να έχουμε επαρκές προσωπικό στην επαρκειότητα των σχολικών μονάδων. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, που από την πρώτη στιγμή ενισχύσαμε τους κωδικούς καταβάλλοντας χρήματα από το Δήμο 70.000-80.090. Φέτος είπαμε θα υπολογίσει η Εκκλησία ότι θα είναι γύρω στις 120.000, έτσι ώστε το προσωπικό στα σχολεία μας να είναι το αναγκαίο, το απαιτούμενο και να μην υπάρχουν θέματα. Ενισχύουμε επομένως αυτές τις ώρες και λέμε 15 πλήρους εργασίας και 16 μερικής απασχόλησης. Πλήρους απασχόλησης και μερικής. 15 και 16 δεν είναι. 14 και 16 και σύμφωνα με την βεβαίωση που έχω της Οικονομικής Υπηρεσίας περί βεβαίωση πιστώσεων, Δήμαρχε, 15 και 16 ζητάει η κυρία Γαμματοπούλου. Έχουμε όμως πίστοση έρημη για αυτά τα ποσά. Και για 16, 14 πλήρως και 16 μερικές ακριβώς. Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι. Ναι. Κύριε Ζωμόφωνα, 14ο θέμα, έγκριση ελίσου προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για 2024. Λοιπόν, σας έχει κοινοποιηθεί η εισήγηση του γραφείου προσωπικού, γίνονται οι αναφορές σε αιτήματα για τις προσλήψεις και για τον προγραμματισμό τακτικού προσωπικού 2024, προγραμματισμού ορισμένου χρόνου προσωπικού 2024, με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, αποχώρηση ενός ατόμου και μετά για την πρόσληψη ενός νέου ατόμου, και αναγράφονται οι ειδικότητες και οι προτάσεις στην τρίτη σελίδα με βάση φυσικά το οργανόγραμμα, τις σχεδές θέσεις που έχουμε και τις ανάγκες των υπηρεσιών μας. Λοιπόν, και αναφέρουμε δύο θέσεις στον κλάδο Ύψιλον Ύψιλον Εργατών και Τυπικών Εργασιών, ειδικότητα Ύψιλον Ύψιλον Εργατών Υποδομικών Εργασίας, δύο θέσεις στον κλάδο Ύψιλον Ύψιλον Εργατών Πρασίνου,
μία στέση του κλάδου ύψιλον έψιλον προσωπικού καταλήγοντας εξωτερικών χώρων, μία στέση του κλάδου δέλτα έψιλον οδικών, ειδικότητας δέλτα έψιλον οδικών. Και επίσης παρακάτω, υποβολή ετοιμάτων για έκτακτο προσωπικό. Και το προσωπικό έχει να κάνει με τις σχολικές καθαρίστρες που είπαμε πριν, πλέον απασχόλησης και μερικής απασχόλησης, ενός ατόμου ΥΕ φυλάκων για τα στάδια, ενός ατόμου ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων για την περισυλλογή και σύντηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Αυτές είναι προτάσεις που γίνονται από την υπηρεσία, σε συνδυασμό με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν με τα οποία αναγράφω τη συνσύνηση. Κάποια ερώτηση που δείξει, της υποχωρίας μου, 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 πράξης κέντρου, της λοιπόν, το πρόγραμμα για το κέντρο κοινότητας λήγει στις 17 Ιανουαρίου του 2023. Η καινούργια προγραμματική περίοδος ξεκινά 1 Δεκάτου του 2023 έως το 31 Δεκάτου του 2025. Καλούμαστε να αποφασίσουμε την παράταξη από 17 Ιανουαρίου του 2023 έως 30 Ιανουαρίου του 2023, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό μέχρι την έναρξη της καινούργιας προγραμματικής περίοδου. Είναι τα ποσά της αναθεώρησης που βλέπονται από τον νόμο λόγω της ανανομίσεων. Αναγράφονται συγκεκριμένα ειδικά στη σύγκριση της τεχνικής υπηρεσίας. Κλείνει αυξητικά επιμένως ο πρώτος ΑΤΕ κατά 7.530 σε σχέση με την αρχική σύμβαση για να καλύψει ήδη τα ποσά της αναθεώρησης. Ψηφίζεται ομόφωνα, 17ο θέμα, έγκριση συγκρότηση επιτροπή παραγραφή του έργου κατά σχεδία ανεκτικών δικτύων στο δικό μα έργα αδοπία του συστηματικού. Δύο έργα, κατά σχεδία ανεκτικών δικτύων και έργα αδοπία. Ναι. Είναι έργα που έγιναν πέρσι, αρκετά και έργα αδοπία, πετριά, σε βασιλιά, αρσένη και αρκετά. Και με βάση τον νόμο, πρόεδρε, ορίζονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Οικονόμου Χαλκοπούλου Λιάμπας από το Δήμο και από την Περιφέρεια και αναπληρωματικά της Ελίδης Ιωαννίδης Πιλούκατζης για το πρώτο έργο, για την κατασκευή δηλαδή αρτευτικών δικτύων του Δήμου Σκύδρας και για το δεύτερο έργο, τα έργα οδοπίας του Δήμου Σκύδρας, τακτικά μέλη της Ελίδης Ιάκωβος, Χαλκοπούλου Μαρία, Λιάμπας Αθανάσιος και αναπληρωματικά Οικονόμου Χρήστος, Ιωαννίδης Ευάγγελος, Πιλούκατζης του Κόλαος. Έγκριση και απόφαση επιτροπή ποιότητα ζωή για σύνταξη σύμβαση για τη διαχείριση τη συμβολή των μαγειρικών ελαίων στο πλαίσιο τη πρόσωπη τη λειτουργία απολύτω τα ζωήματα. Μία δράση και στο παρελθόν την είχαμε υλοποιήσει με κύριο ζητούμενο την προστασία του περιβάλλοντο. Επαναρχόμαστε λοιπόν και καλούμαστε να αποφασίσουμε τη σύναψη τη σύμβαση με την εταιρεία για τη διαχείριση των μαγειρικών ελαίων. Και τα σχολεία, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχική ανταπόκριση, όταν σε κάθε σχετική, σε κάθε οικογένεια υπάρχουν μεγάλα τα οποία πετύχουν και δεν πρέπει να καταχθούν. Έγκριση απόφαση για παρακολουθήσει ποιότητα ζωή για παρακόλληση θέση άφηξη εισαγωγέα στη Σκύδρα. Είναι μπροστά στο χαρακτηριστικό τη κυρία Μάινου. Συμφωνούμε. Ναι. Κύριε Καμόφωνα, στο θέμα ορισμό μελών Δήμου Σκύδρα για τη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Χωρική Αρμοδιότητα και Ελληνική Συμβούλια Πέλα 2023. Η πρόταση είναι τακτικό μέλος ο κ. Σταματέλος, αναπληρωματικό κ. Σουρτσίδης. Συμφωνούμε.
Στο πρώτο θέμα, έγκριση εκπίστωση στην δημοκρασία του σχολικού πλοίου στον προφήτη Ηλία με αριθμό 1248, έκταση 8.661 τετραγωνικά μέτρα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην άκρη. Καλή συνέχεια, καλή παρουσία.